Μπράβο, μπράβο. Έλεγε προηγουμένως σε μαθεία κάθε πότε πηγαίνουμε στο κομμωτήριο. Σε βλέπω, εγώ θέλω λίγο κούρεμα. Με λίγο, το ζελέτη βγάζω. Ε? Να βάλω τον Άθα να μου φτιάξει. Τον Άθα βάλει ή θα βάλει τον εξαδάχτυλο. Ο εξαδάχτυλο. Θα ξακουστεί τον εξαδάχτυλο. Όχι. Εξαδάχτυλο, τα δάχτυλά του πάνε έτσι. Ναι. Ή αν κουρέματα που δεν έχει ξαναδεί. Αν δεν ξέρει τίποτα. Πάμε στον Άθα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τι? Αυτό εδώ το κεφάλι τώρα που βλέπετε, αυτό εδώ. Το έχει σχεδιάσει, το έχει δημιουργήσει ο Νίκος Εξαδάχτυλος. Είναι ο δεύτερος κομμωτής στην Ευρώπη που μπορεί και κάνει tribal επάνω στα μαλλιά. Σε γυναίκες και άντρες μέσα σε μόνο λίγα λεπτά. Σωστά, Νίκο? Σωστά. Τι είναι το tribal? Tribal είναι ο κύκλος, αυτό εδώ που βλέπετε. Αυτό λέγεται tribal. Αυτό έχει ξεκινήσει, είναι το πιο αρχαίο τατουάζ, το οποίο έχει γίνει από τους Μαωρί. Φίλοι είναι, αρχαία φίλοι, φαντάζομαι. Ναι, φίλοι. Καθόριζε πολλές φορές το ποια φίλοι είναι, ανάλογα να πούμε τα σχέδια, τα χρώματα. Είναι ανάλογα. Εύκολο, αυτό είναι εύκολο να γίνει πάνω στο κεφάλι. Όχι, δεν είναι τόσο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Καλά, απίστευτο. Τρομερό, ρε. Είναι, αν πιάσει ένα ανάγλυφο, είναι απίστευτο. Ιωάννα, θα κάνεις. Είναι έργο τέχνης. Θα το σκεφτόμουν αρκετά. Σας πιάσανε στο top model και σας κάνα κάτι κουρέματα στην αρχή, αλλά όχι. Εντάξει, εμένα μου κάψαν το μόλι, με κάνανε ξανθιά. Αλλά δεν το τολμούσα, είμαι λίγο πιο αυστηρή σε αυτά. Πώς να το χτυπάγαμε έτσι, Ιωάννα. Άνετα. Το κάνεις, κάθεσαι να το κάνεις τώρα. Άνετα. Το κάνεις, πες τώρα. Άνετα. Του το κάνεις τώρα. Άνετα. Ωραία. Έλα, κάτσε. Με όλοι άνετοι είσαστε. Σήκω, Στάθη. Παρακαλώ, πάρτε τη θέση σας. Καταρχήν, κάτσε να δεις Στάθη κοντά, είναι ένα πρόσωπο. Ναι, ναι. Για γύρνα το λίγο πάλι, Στάθη. Ένα πρόσωπο. Μια προσωπογραφία σαν το tribal. Αυτό γίνεται τατού στα χέρια. Και το έχουμε βγάλει ακριβώς τατού στο κεφάλι. Δηλαδή σου λέω εγώ το σχέδιο. Θέλω να μου κάνεις ένα λουλούδι και το κάνεις. Ο Στέφανος έχει πανικοβληθεί. Μη φοβάσαι, δεν το κάνουμε. Όχι, όχι. Εμπιστέψου μας. Για να μας δείξεις λίγο να κάνεις δύο-τρία τελειώματα, γιατί φαντάζομαι ότι. Κάτσε, Στάθη, να κάνω. Έλα, Στάθη. Στέφανε, δεν είσαι. Εντάξει. Εμένα η μητέρα μου είναι κομμώτρια. Και ήθελα να με αφήνει πολύ μαλλί όταν ήμουν μικρό. Και μια μέρα επειδή δεν καταπιεζόμουν, πήγα και κουρεύτηκα μόνο μου. Και τα έκανα κάπως έτσι, χωρίς σχέδιο. Με τη βυζηλή. Με είδε και λιποθύμησε. Κάτσε ένα μισό λεπτάκι να βρούμε τη γωνία. Ωραίος, ωραίος από εδώ. Και το κάνεις χωρίς πατητούρα αυτό που λέμε. Δεν βάζεις κάτι πάνω, δεν βάζεις καλούπι. Μόνο. Freestyle, τελείως. Είναι καθαρά. Πώς το να τον κόψεις, πώς και. Ναι. Και χωρίς προστατευτικό, ε. Τίποτα. Να πούμε, μην το κάνετε μόνοι σας, γιατί εδώ ο Εξαδάχτυλος είναι ο φίλος μας, είναι τεχνίτης. Το κάνουν τρεις άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη. Ένας από αυτούς είναι ο Νίκος Εξαδάχτυλος. Και μάλιστα το έχω δει και σε νύφες τώρα τελευταία. Ναι. Νύφες κάνουν έτσι το μαλλί τους. Αντί για λουλούδια βάζουν όπως έχει η κοπέλα. Το κάνουν λουλούδια. Σε μια γωνίτσα δηλαδή. Ναι, σε μια γωνία. Ναι. Είναι. Εντάξει, και αυτό μετά μεγαλώνει το μαλλί και δεν υπάρχει πρόβλημα, καλύπτεται από πάνω. Ναι, ναι. Είναι ακριβό, κοστίζει πολύ. Κάτσε. Κάτσε. Έλα μαζί μου. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Έλα μαζί μου να σου πω. Ερχόμαστε. Ερχόμαστε.